Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στις απόψινές επισκέψεις. Κοντά μας σήμερα ο λογοτέχνης Χρήστος Κεραμίδης. Κύριε Κεραμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι πολύ που σας έχω απόψε κοντά μας. Πιστεύω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γεμάτη ποίηση. Ναι. Γιατί κατεξοχήν είστε στη συνείδησή μας έτσι καταξιωμένος ως ποιητής της Καβάλας και όχι μόνο. Αλλά βέβαια θα μιλήσουμε και για τα πεζά που έχετε γράψει. Ναι. Θα κάνουμε έτσι μια συνολική αναφορά στο έργο σας σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για το έργο σας, συγγνώμη, ας πούμε μερικά πράγματα για εσάς. Για τους τηλεθεατές που ίσως δεν γνωρίζουν. Γεννηθήκατε στην Καβάλα, στην Παναγία. Γεννήθηκα στην Καβάλα του 1947, 25 Δεκεμβρίου του 1947, στη Χερσόνησο της Παναγίας. Σε ένα από τα τουρκικά σπίτια των προσφύγων. Πάνω από τη Μαρέτ, οδός Ερμιώνης. Και μεγάλωσα εκεί. Μεγαλώσατε εκεί, τα παιδικά σας χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια όλα εκεί. Πατρέφηκα λίγο μεγάλο, γύρω στα 35. Αν πάμε και έφυγα από το σπίτι μου και νοικιάζα σπίτι και μετά αγόρασα ένα σπίτι στον Άγιο Λουκά και τώρα μένω εκεί με την οικογένειά μου. Άγιο Λουκά. Σπουδάσατε στο Μικρό Πολυτεχνείο. Ναι, τέλειωσα το πρακτικό λύκειο εδώ στην Καβάλα και μετά πήγα, επειδή δεν μπορούσα να σπουδάσω, γιατί σπούδαζε ο αδερφός μου ο Γιώργος. Ήμασταν ορφανοί, μια οικογένεια με ορφανά παιδιά. Ο αδερφός μου μεγάλος σπούδαζε τον Γιώργο, τον μαθηματικό. Και εγώ αναγκάστηκα και πήγα στη σχολή εργοδικών. Την τέλειωσα τη σχολή εργοδικών, αλλά ο καημός μου ήταν να σπουδάσω. Πέρασα στο Μικρό Πολυτεχνείο και πήγα μετά από το στρατό. Υπηρέτησα δηλαδή στρατιώτη στην Κίμη Ευβοίας, στο πυροβολικό. Και μετά πήγα, τέλειωσα το Μικρό Πολυτεχνείο και ήρθα και δούλεψα. Και εργαστήκατε έτσι πάνω στο αντικείμενο. Ως ελεύθερος επαγγελματίας και μετά σαν δημόσιος υπάλληλος. Το μικρόβιο της ποίησης, λοιπόν, πότε το κολλήσατε. Για να δούμε, δηλαδή, ένας άνθρωπος γεννιέται ποιητής ή γίνεται. Εγώ νομίζω ότι γεννιέται. Γίνεται με πολύ μεγάλες προσπάθειες. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα του αυτή η ομορφιά, δηλαδή. Και θα σου εξηγήσω, τους λόγους. Όλοι μας περάσαμε από την παιδική ηλικία και την εφηβική. Όλοι γράψαμε κάποια ερωτικά γράμματα όταν ήμασταν νέοι. Και είναι ψέμα αν πούμε ότι δεν το κάναμε. Μια φορά θυμάμαι είχα γράψει ένα ερωτικό γράμμα. Ήμουνα σε μια μικρή ηλικία, έφηβος. Και όταν το διάβασα, αισθάνθηκα ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όμως τόσκησα. Πού να πιστέψω εγώ τώρα ότι έχω αυτή την ικανότητα να γράφω. Δεν το πίστεψα. Μια φορά ένας καθηγητής μου, αείμνηστος Λευτέρης Νεκρεπότης, ο οποίος ήταν στο κλασικό, εγώ πήγα ένα πρακτικό. Αλλά όταν πήγα σχολείο εργοδικό, μας έκανε νέα υλικά και μας έβαλε μια έκθεση να γράψουμε. Και λέει: γράψτε ό,τι θέλετε. Και εγώ έγραψα για έναν βαρκάρι στην συνοικία της Παναγίας που έριχνε καλάθια. Αλλά το απέδωσα έτσι κάπως ωραία. Και με πιάνει εμπιστευτικά και μου λέει: Χρήστο, έλα εδώ. Λέω τι. Μου λέει: να συνεχίσεις να γράφεις. Και πάλι δεν το πήρα σοβαρά. Πέρασαν τα χρόνια. Αργά δηλαδή ανακάλυψα ότι. Το 95 περίπου ανακάλυψα ότι. Και το πρώτο σας βιβλίο εκδόθηκε το 95. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν το 95, αλλά το 94 έγραψα ένα ποίημα. Που το είδε ο κύριος, ο φιλόλογος Χρήστος Τσελεμπής, ένας πολύ εξαιρετικός κύριος. Και πολύ καλός φιλόλογος και ποιητής. Και του είπε στον αδερφό μου, ήταν στο Πολυκλαδικό τότε, και του λέει: διάβασα λέει στην 7η ένα βιβλίο του αδερφού σου, ένα ποίημα του αδερφού σου. Επιστροφή στα χαμένα οράματα και αναφερόταν για τη Σαμοθράκη. Αυτό το έγραψα έτσι αυτόματη γραφή. Μου ήρθε αυτόματη. Και το έγραψα όλο. Δηλαδή, πολύ μικρή επεξεργασία υπήρχε σε αυτό το ποίημα. Του άρεσε. Εντάξει, αυτό δημοσιεύτηκε στην 7η και το βάλανε. Αν σου πω τώρα, στην τελευταία σελίδα, κοντά στα μνημόσυνα. Μάλιστα. Άρα αυτή ήταν η αρχή, έτσι, η πρώτη σας επαφή με το κοινό, η πρώτη φορά που είδατε... Η πρώτη φορά που είδατε επαφή ήταν το 94. Έτσι, ένα ποίημά σας στο χαρτί, ένα ποίημα, στην 7η. Στην 7η, δημοσιευμένο. Μετά όμως συνέχισα να γράφω και βάζαν τα ποίηματά μου στην σελίδα του πολιτισμού. Υπήρχαν πολύ καλοί συνεργάτες μετά, παιδιά δηλαδή πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ καλή εφημερίδα η 7η. Και δυστυχώς μας λείπει. Ήταν πολύ καλή εφημερίδα. Οπότε αρχίζετε δημοσιεύοντας ποίηματά σας
σε καβαλιώτικη εφημερίδα. Στην 7η και το 95. Και σε περιοδικά μου. Ναι, και το 95. Και στην παρέμβαση της Κουζάνης έχω γράψει του Καραγιάννη. Mm-hmm. Πολύ καλό περιοδικό. Και σε άλλα περιοδικά. Τότε υπήρχαν τα περιοδικά γραπτός, έντυπος λόγος. Ναι. Έντυπα περιοδικά. Ήταν άλλη εποχή. Ναι, έτσι, δεν ήταν υπήρχε ίντερνετ, ναι. Όσο εξελιγμένο όσο ναι. Σήμερα φυσικά. Και αποφασίζεται το 95 να εκδώσετε την πρώτη αυτοτελή ποιητική αυτοτελή... σας συλλογή με το όνομα Ταξιδευτές, με τον τίτλο Ταξιδευτές. Ναι. Επηρεάστηκα πάρα πολύ από το νησί της Αποτράκης. Βλέπουμε και το εξώφυλλο, ναι. Έτσι σκίτσο το του Γιώργου του Μπότσιου. Ο Γιώργος Μπότσιος το φιλοτέχνησε, ήταν από ένα πίνακά του. Είναι και, αυτό εδώ. Και τον πρόλογο τον έγραψε ο Μινάς Μητσόπουλος, ναι. Έγραψε ένα πρόλογο, ναι. Λίγα ποίηματα ήταν, αλλά αυτό το βιβλίο έχει μπει σε πολλά σπίτια καβαλιωτών. Πώς αποφασίσατε να το εκδώσετε και έτσι ποιες είναι οι αναμνήσεις σας, πώς το δέχτηκε ο κόσμος, έτσι, οι φίλοι πολύ σας, πολύ εθαρρυντικά. Ήμουνα τότε υπάλληλος και όταν το έγραψα στάθηκα μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση που έγραψα ένα βιβλιαράκι εγώ. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Χρήστος Τσελεπής και η γυναίκα του. Επιμελήθηκαν δηλαδή τα κείμενά μου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μπορώ να πω. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο έτσι, βιβλίο, έτσι, συλλογή ναι. Ποιημάτων που εκδώσατε. Και έτσι το ξεφίλιζα πριν την εκπομπή και ξεκινάτε έτσι με ένα ποίημα που λέει «Ας γίνουμε ταξιδευτές και όχι ταξιδιώτες ναι, στους δρόμους μιας τελευταίας επιστροφής». Ναι. Τι, έτσι μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτός είναι ένας στίχος που σου μένει στο μυαλό. Που, και είναι, ναι, και ο ναι. Πρώτος, είναι το πρώτο ποίημα ναι, της ναι. συλλογής. Έτσι συλλογή, ξεκινάει ναι, η συλλογή. Ναι. Τι εννοείται λοιπόν, έτσι, αν... τι θέλει να πει λοιπόν ο ποιητής, έτσι, ταξιδευτές και όχι ταξιδιώτες. Ο ταξιδιώτης, όταν πάει κάπου, πάει με προορισμό να επανέλθει πάλι στον τόπο του. Ο ταξιδευτής είναι μια άλλη ιστορία. Φεύγει και δεν ξέρει αν θα γυρίσει. Ξέρει αν θα γυρίσει. Μπορεί και να χαθεί. Να ζήσει εκεί που πάει δηλαδή. Είναι πικραμένος ο ταξιδευτής. Φεύγει και δεν ξέρει αν θα ξαναγυρίσει. Βγάζουν αρκετά από τα ποίηματά σας. Αυτή την πίκρα, ναι, οπωσδήποτε, πίκρα, γιατί εντάξει, η κοινωνία πολλές φορές σου χαρίζει, σου δίνει αυτές τις πίκρες. Το νησί της Αμοθράκης όμως λειτουργούσε ηλεκτρονικά για μένα. Ο χώρος, υπάρχει μια άβρα εκεί που σε κάνει να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα. Είναι κάτι περίεργο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Το έχετε ως σύμβολο, έτσι, ήδη από την πρώτη σας ποιητική συλλογή, είδα ναι. Σαμοθράκη, Δοδόνη, Μέγας Αλέξανδρος, έτσι. Είδα χώρους, είδα ναι. χώρους στη Σαμοθράκη που είναι ομηρική. Δηλαδή, βέβαια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην αρχαιότητα ήταν ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Σας επηρέασε πολύ, σας επηρέασε πάρα το νησί, όπως βέβαια και η Καβάλα. Και κακώς καταργήθηκε το δρομολόγιο. Υπήρχε ένα πλοίο του Αρσινόη. Το θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι. Βέβαια. Και πηγαίναμε στη Σαμοθράκη με το Αρσινόη. Δεν χρειαζόταν να πάμε Αλεξανδρούπολη και να πάμε. Και, μετά. Και να ξέρετε και κάτι, οι Σαμοθρακίτες μας συμπαθούν εμάς τους καβαλιώτες πολύ περισσότερο από τους Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια. Ναι, μα, αφού μου το λέγανε. Mm. Πηγαίνετε ακόμη στη Σαμοθράκη. Τώρα δυστυχώς πηγαίνει η κόρη μου με τον άντρα της. Εγώ δεν πηγαίνω. Είναι λοιπόν ένα από τα νησιά έτσι, σύμβολα στα ποίηματά σας. Και η Θάσος είναι όμορφη, φυσικά δεν μπορούμε να πούμε. Και θα σου δίνω όμορφο νησί προς Θεού. Ταυτόχρονα όμως είδα ναι. έτσι, επικεντρωνόμενος στην πρώτη σας συλλογή, γιατί κάτι ναι. σημαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, βέβαια, εξελιχθήκατε πολύ από τότε και θα τα πούμε όλα αυτά. Ναι. Αλλά έτσι στην πρώτη σας επαφή με το κοινό χρησιμοποιείτε αυτά τα σύμβολα, Σαμοθράκη, Δοδόνη, Μέγας Αλέξανδρος, Δοδόνη, Παρθενώνας. Ναι, 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 ναι. Απ' την άλλη όμως έχετε και τους απλούς ανθρώπους με το αλκοόλ, με τους έρωτες, έτσι κλείνει και η συλλογή, έτσι, ναι. με τον ερώτον τους ακίμητους παλμούς. Έτσι. Τον ερώτον τους ακίμητους έτσι, παλμούς. Και αυτό ναι. είναι πολύ όμορφος, ναι, ναι. πολύ όμορφος στίχος. Ναι. Οπότε έχετε αυτό... Στα πρώτα αυτά ποίηματα, ναι. συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει ένας λυρισμός. Όταν ένας ποιητής ξεκινά, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον αυτό μου ποιητή, έτσι, είναι πολύ βαρύ για αυτή η προσφώνηση. Είναι μεγάλο το φορτίο. Τώρα βλέπω τελικά, τώρα τελευταία στο Facebook, αποκαλεί ο ένας τον άλλο ποιητή. Α, εντάξει, δηλαδή είναι τώρα αστείο πράγμα. Είναι αστείο, έτσι, όλοι τώρα έχουμε γεμίσει ποιητές. Οι μεγάλοι ποιητές, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ας πούμε, αυτοί, ήταν πολύ σημεία άνθρωποι. Όταν μιλούσαν, δηλαδή, καθώς μπροστά τους ευλαβικά.
ήταν σε μία άνθρωποι και έχουν γράψει αριστουργήματα. Ο Ρίτσος, ο Ηλίτης, ήταν σε μία άνθρωποι. Απλώς απόπειρες κάναμε μια ποιητική καταγραφή. Απόπειρες. Καταφέρατε όμως, όταν έχετε 8 συλλογές. Όταν φύγουμε από τη ζωή, η ζωή, ο χρόνος θα δείξει αν αυτό που κάναμε είχε κάποιο αποτέλεσμα τελικά. Έτσι είναι. Βλέπω πάντως και στα ποίηματά σας. Ναι, θέλω να πω ότι στην αρχή, στα πρώτα βιβλία, ένας που κάνει αυτή την απόπειρα να γράψει, είναι πιο λυρικός. Και γράφει περισσότερα λόγια. Δηλαδή γράφει μακροσκελή ποίηματα. Ναι. Αφού το παρατήρησα, τα τελευταία σας ποίηματα είναι όλο και πιο μικρή η φόρμα, έτσι. Εκφράζεστε με λιγότερες λέξεις. Κάποια, ας πούμε, μπορεί να είναι και λίγο περιτά. Γιατί είναι πιο λυρικός. Έχει αυτόν τον λυρισμό μέσα του. Λοιπόν, σιγά-σιγά όμως, τα βιβλία μου, τα ποίηματά μου άρχισαν να συμπυκνώνονται, δηλαδή να γίνεται πιο λιτή η γραφή μου στα τελευταία μου βιβλία. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μου βιβλίο. Το πρώτο. Και αγαπημένο. Και ακολουθεί ένα χρόνο μετά το δεύτερο, έτσι, στα πέλαγα του ονείρου. Έγινε το ξεπέταγμα μετά. Μετά από ένα χρόνο πέταξα στους ορίζοντες των πειρατών της θάλασσας και έγραψα ένα ποίημα, και αυτό έχει και ένα μπλε χρώμα και άλλο, της θάλασσας, του ουρανού. Ναι. Είναι γεμάτο θάλασσα αυτό το βιβλίο. Στα πέλαγα του ονείρου. Όλα τα ποίηματα. Στα πέλαγα του ονείρου. Είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο αυτό. Πολύ το αγάπησα αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα το φιλοτέχνησε να πω και. Ναι, σχέδια Μόνας Χατζηθεοδόρου. Ναι, μια πολύ αξιόλογη κουπέλα, η οποία έξερε πάρα πολύ καλά τους υπολογιστές και όλα τα σχέδια που έκανε ήταν από τους υπολογιστές. Άρεσε όμως το βιβλίο αυτό. Ναι. Ναι. Και αυτό έτσι δείχνει την. Εδώ η θάλασσα είναι έτσι διάχυτη. Ταξιδιάρικο. Παντού, έτσι, ταξιδιάρικο. Πολύ ταξιδιάρικο βιβλίο. Και μάλιστα κάνετε και έτσι στον πρόλογο. Υπάρχουν και κάποιοι στίχοι του Παλαμά από τον 12άλογο του Γύφτου. Ναι, έτσι. Καλά, Παλαμά. Είδατε, τα διάβασα τα βιβλία πριν. Παλαμά ήταν ο πατριάρχης της ελληνικής ποιήσης. Μέσω του περνάνε όλοι οι αιώνες του έθνους μας. Και τι δεν υπάρχει μέσα στον Παλαμά. Και το συνδέεται βέβαια, γιατί εκεί ένα ποίημά σας κάνει αναφορά στους αυτοσάρμοστους Γύφτους ποιητές. Έτσι, ναι, οπότε και ήταν οι Γύφτοι είναι διαβασμένοι, σκεφτικοί και βυθισμένοι. Στα ξύγια του το ξύγημα έρθαν. Πώς τα έγραφαν αυτά, τι σπουδαία. Αν θέλετε, μπορείτε να μας διαβάσετε, να μας απαγγείλετε οποιοδήποτε ποίημα. Του Κωστή Παλαμή. Ναι, εκεί και το δικό σας, κάποιο από το δικά σας. Κάποιο από το δικό μου. Ξεχωρίζεται από αυτή τη συλλογή. Θα σας διαβάσω το όνειρο. Αυτό το ποίημα, ένα απόσπασμα από αυτό το ποίημα, πέρασε ως προμετωπίδα σε ένα περιοδικό προβολής της πόλης μας και μεταφράστηκε σε τρεις γλώσσες. Μάλιστα. Εγώ δεν το ήξερα φυσικά, αλλά το είδα μετά. Λοιπόν, αυτό θα σας... Ωραία. Θέλω να το διαβάσω όλο ή... Ναι, ναι, όλο. Το όνειρο. Με τα γκρεμιού του ανάλαφρο βήμα, από κρυφά ξέφυγες μονοπάτια κυνηγών, στα άγρια της θάλασσας, τα μαγικά τοπία. Εκεί όπου αρμένησαν καράβια μόνο πειρατών, γυρεύοντας των κολασμένων τα παράνομα φορτία. Κι αυτοί, με αλκοόλ βρέχοντας τα στεγνά τους χείλη, βλάσφημοι και μιας άλλης δικαιοσύνης μίστες, σου μάθαιναν γαλέρες πώς να κυβερνάς και σε κόσμους μακρινούς να αναζητάς τις αυγουστιάτικες των παραδείσων νύχτες. Και ενώ στο νοτιά άντεξες τα πελώρια κύματα, απ' του έρωτα σκορπίστηκες τους παράξενους τρεκμούς, όταν ωκεάνιας θεάς αντίκρισες το βλέμμα, πόσο του ονείρου υπέροχο ήταν το ψέμα. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα ποίηματά μου αυτό. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο, πολύ ευαίσθητο, έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει και τραγούδι. Έχουν μελοποιηθεί ποτέ ποίηματά σας? Κάποιος έκανε μια απόπειρα να μελοποιήσει, εντάξει, το μελοποίησε, αλλά δεν ήταν και πολύ. Δεν μείνατε ικανοποιημένος αυτό? Δεν είδα, ας πούμε, κάτι. Κοιτάξτε, η μελοποίηση ενός ποίηματος δεν καταξιώνει το ποίημα. Το ποίημα από μόνο του μπορεί να υπάρχει.
Έτσι είναι. Πολύ όμορφο ποίημα. Ναι, και βέβαια δεν σταματάτε. Ένα ποίημα που το αγάπησα, ας πούμε, αυτό το ποίημα. Αλλά υπήρχαν και άλλα μεσόρια. Για τα τσάλινα φτερά. Ατσάλινα φτερά για τον Παύλο που είπα, που μίλησα για τον Παύλο. Ένα παλικάρι που ήταν ναυτικός. Και αυτό πολύ ωραίο ποίημα. Και ο Μισημός. Όποιο θέλετε, επειδή ωραία. Έχουμε άπλετο χρόνο διαβάσω, στην εκπομπή, ό,τι θέλετε του μπορείτε να το διαβάσετε. Τα βήματα του Λουστρόμου. Και αυτό είναι ωραίο. Ό,τι σας κάνει η κέφη και ό,τι θέλετε είναι από τον τόπο μου, ο τόπος μου. Ο τόπος μου. Και αυτό είναι συγκινητικό γιατί μιλάει για την Ιωνία. Ας το ακούσουμε αυτό λοιπόν. Ο τόπος μου. Σε θάλασσες άγνωστες παράδερνα και χάθηκα. Με την αρμύρα των καιρών γιατρεύοντας το σώμα. Και όταν στα σύνορα του κόσμου στάθηκα, στην απορία του μυαλού δεν άνοιξα το στόμα. Και ανάστρεψα τη ψυχή στην αδιάφορη πορεία, στον αγκαλμάτων ακουμπώντας διχαμένη ιστορία. Και γύρισα στην Έφεσο, του Ηράκλειου του αγγίζοντας τη σιωπή και το χάδι του ανέμου που με πλήγωνε. Όχι, δεν ήταν ψέμα. Ήταν του τόπου μου η μυστική ηχό που στον ονείρον το στερέωμα με ανήψουνε. Έχει πάρει καλές κριτικές αυτό το πολύ ποίημα. Όμορφο ποίημα και αυτό. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι γιατί θα έχουμε έτσι μια βραδιά σήμερα ολοποίηση. Θέλω να σας ακούω, αλλά. Τη χρειαζόμαστε την ποιήση. Ακριβώς. Τη χρειαζόμαστε σήμερα, τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ και είναι μεγάλη ευκαιρία για μας και μεγάλη τιμή να σας έχουμε στο στούντιο και να μας απαγγείλετε όσο δυνατόν περισσότερο. Και για μένα είναι τιμή που είμαι μαζί σου, γιατί έχω διαβάσει και το βιογραφικό σου. Να είστε καλά. Και οτιδήποτε προκύψει, ας πούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ για σένα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι. Θα πάμε, κύριε Κεραμίδη, σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις ναι. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον λογοτέχνη Χρήστο Κεραμίδη. Κύριε Κεραμίδη, έτσι σας ακούσαμε με πολύ συγκίνηση εγώ να απαγγέλλετε ποίηματα από τις πρώτες σας από τις δύο πρώτες συλλογές. Μετά από δύο χρόνια, έτσι, η τελευταία που ακούσαμε ήταν το 96, το 98 ακολουθεί η τρίτη συλλογή, «Οι δρόμοι της βροχής». Ναι. Οι δρόμοι της βροχής τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Πήγα και τους πήρα από εκεί, τους φορτώθηκα και τους έφερα. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το βλέπουμε γι' αυτό έτσι στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται έτσι το στυλ σας εξελίσσεται. Ξέφυγα λίγο. Είναι λίγο διαφορετικό, πιο φιλοσοφικό αυτό νομίζω. Πέρασα σε χαρακτηρισμούς κοινωνικούς, δηλαδή μπήκα μέσα στα κοινωνικά προβλήματα περισσότερο. Ξέφυγα δηλαδή από το πέταγμα αυτό της θάλασσας, των πειρατών. Και πέρασα λίγο περισσότερο στη πραγματική ζωή, τη ζωή ας πούμε αυτή που ζούμε, τη ζωή πάλι. Και εγώ ξεχωρίζω, έτσι διαβάζοντας αυτά τα ποίηματα, μιλάτε και για την έννοια της δικαιοσύνης. Ίσως και ως δικηγόρος εγώ λίγο με άγγιξε αυτό η περισσότερο. Η δικαιοσύνη με την έννοια, ας πούμε, τη μεγάλη, την υψηλή έννοια της δικαιοσύνης. Ναι. Μιλάτε έτσι για μιας άλλης δικαιοσύνης, μιας άλλης δικαιοσύνης υπέροχη που δυνατότητα που δεν υπάρχει. Έτσι, κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Μια υπέροχη δυνατότητα. Υπέροχη δυνατότητα μιας άλλης δικαιοσύνης. Το γράφω με κεφαλαίο. Η δικαιοσύνη, βέβαια. Ναι. Είναι έτσι ποτισμένα με κάποια έτσι πιο φιλοσοφική διάθεση, στοχαστική αυτά τα ποίηματα. Για να δούμε εδώ πέρα. Πάλι και αυτό του. Και κάνετε και αναφορά τώρα σε άλλον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Τάσο Λιβαδίτη, εκεί, ο οποίος πρέπει να σας έχει επηρεάσει. Τεράστιος ποιητής. Εμένα από τους πολύ αγαπημένους μου. Ο Τάσος Λιβαδίτης ήταν πολύ μεγάλος ποιητής. Πέρασε όμως μια πολύ δύσκολη ζωή. Πολύ δύσκολη ζωή. Πολλές φορές, να πούμε και μερικά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους, για να τους θυμάμαι, για να τους θυμούμε. Δηλαδή, πήγαινε σε μια ταβερνούλα το βράδυ, ας πούμε, να πιει μια ρετσίνα και να φάει και κάτι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονταν το φαγητό, ένα πιάτο φαγητό. Και δεν είχε να πληρώσει.
άφηνε το βιβλίο, ένα βιβλίο και έφυγε. Ναι. Πολλοί το βρίζανε, έβριζε κι αυτός, έβριζε κι αυτός. Αλλά πόσο σπαραχτική ήταν η ζωή τους. Mm-hmm. Και του Νίκου του Καρούζου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έμεινε σε ένα υπόγειο ο Καρούζος. Σε ένα υπόγειο. Η οροφή του υπογείου ήταν πιο κάτω από το υψόμετρο του δρόμου. Τι δύσκολες συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους αυτούς που γράψαν αριστουργήματα. Ναι, πώς ερχόταν η έμπνευση. Ο Λιβαδίτης ήταν πολύ μεγάλο ποιητής. Εισάξιος με τον Ρίσο. Ναι, ναι. Το πιστεύω κι εγώ. Να μην πω, δεν θέλω να πω καλύτερος, γιατί και ο Ρίσος ήταν πολύ μεγάλο ποιητής. Εισάξιος όμως ήταν. Mm-hmm. Ναι, πολύ διαφορετικοί, αλλά και οι δύο τεράστιοι ποιητές. Τεράστια αναστήματα. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν και ένα ποίημα από πάλι το φιλοτέχνησε αυτό η Μούνα. Mm-hmm. Μόνα Χατζηθεοδόρου. Χατζηθεοδόρου. Είναι Καβαλιώτισσα. 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 Μια πολύ σπουδαία κουβέντα. Και δούλευε σε τεχνικό γραφείο. Mm-hmm. Ναι. Ο Ιάκωβος έκανε να με κρατήσει. Χάθηκαν όλα, του λέω. Μα αυτό είναι το συναρπαστικό, μου λέει. Φίλοι παλιοί, από τον καιρό που είχαμε ακόμα τη δύναμη να κλαίμε. Είναι στίχη του Τάσου Λιβαδίτη. Και το βάλα προμετωπίδα αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό το ποίημα το πρώτο αναχωρητές. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα ποίηματα mm-hmm. που έχω γράψει. Θα ακούσουμε. Πόσες φορές δεν μπλέξαμε τους εαυτούς μας μέσα στους αναχωρητές. Ταξιδιώτες μιας άλλης γεωγραφίας, ανοιχτών πελάγων και ένας του ουρανού. Με αυτούς που θέλησαν να πλησιάσουν τα βάθη του πορφυρίου ορίζοντα, γυρεύοντας τόπους και πολιτείες ονειρικές. Και να είναι τα μεγάλα πλοία έτοιμα για να σαλπάρουν, φωταγωγώντας τα κάλλη τους. Και να ξανοίγονται, σφυρίζοντας υποσχέσεις για νυχτερινές φιέστες πάνω στις νοτισμένες γέφυρες. Και να έχουν τα ρούχα μας τη μυρωδιά από εκείνο το φτηνό, αλλά τόσο γνώριμο άρωμα των λιμανιών. Και να είναι οι κινήσεις μας απλές, κινήσεις ζωής, στην πιο ελεύθερη φυσική τους έκφραση, δικαιωμένες μέσα στους ανώνυμους θαλάσσιους δρόμους. Και να μιλούμε με μικρές, καθαρές κουβέντες, έχοντας στρέψει το πιδάλιο στο βασικό πλέον αντικείμενο. Πολύ. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα ποίηματα μου. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό ποίημα. Είναι αυτή η διάθεση έτσι της αναχώρησης του ταξιδιού. Ταξιδέψατε στη ζωή σας όσο θα θέλατε, κύριε Κεραμίδη? Όχι. Ή δεν πιο πολύ μέσα από την ποιήση. Δεν είναι... Που μας ταξιδεύετε και εμάς. Ταξίδεψα, αλλά όχι πολύ. Mm-hmm. Ο αδερφός μου, ο Γιώργος, ταξίδεψε πάρα πολύ. Γύρισε όλο τον κόσμο σχεδόν. Εγώ, όχι. Αλλά ταξίδεψα μέσα από τις ονειροπολίσεις mm-hmm. μου. Στα όνειρά μου ταξίδεψα πολύ. Και αυτό μεταφέρεται και στο και χαρτί. Και μπορώ να πω ότι πολλοί λένε ότι καλά, ρε Χριστού, έχεις γράψει για τη θάλασσα, λέει, πολλά πράγματα. Σαν ναυτικό, σαν να ήσουν ναυτικό. Ναι, δηλαδή, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, πώς έγινε αυτό, πώς. Λέω. Αγάπησα τη ζωή των ναυτικών. Έζησα με ναυτικούς στη γειτονιά μου, υπήρχαν πολλοί ναυτικοί. Βέβαια, στην Παναγία. Καθόμασταν τότε στα καφενεία, όταν πηγαίναμε, ή στις ταβέρνες. Το φαγητό ήταν η πρόφαση. Δεν ήταν τα τραπέζια γεμάτα με φαγητά. Ήταν και δύσκολες εποχές. Ερχόταν επιλεκτοί μεζέδες, εκλεκτοί μεζέδες. Θαλασσινά συνήθως. Ναι. Ένα πιατάκι με αχινό, με καμιά φούσκα. Ξέρεις, mm-hmm. ένα ψαράκι την Καϊντού, ωραίο, ένα μπακαλιαράκι. Ναι. Και το ουζάκι. Περισσότερο πίναμε δηλαδή παρά τρώγαμε. Mm-hmm. Οπότε, τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους? Να μιλάνε. Και ο καθένας έλεγε την ιστορία της ζωής του. Οπότε, τα ακούσματα ήταν αυτά που με έκαναν, που με βοήθησαν να γράψω ναυτικές ιστορίες. Γιατί ζούσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι ναυτικοί είναι παραξηγημένοι. Είναι πολύ καλύτεροι από τους Στεριανούς. Mm-hmm. Δεν έχουν τις μικροκακίες των Στεριανών. Και αυτό και πολλές φορές ζητάνε μπάρκα, ζητάνε να φύγουν. Θέλουν να φύγουν. Ναι. Ναι. Και η θάλασσα είναι ο φυσικός τους χώρος, ο βιωματικός.
που το ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν και τους θαλάσσιους δρόμους που υπάρχουν. Και όλα αυτά τα μελέτησα. Ναι. Μιλάτε πολύ για τους ναυτικούς και τους ψαράδες, έτσι, στο έργο σας. Ναι. Και μάλιστα κάπου σε ένα από τα πεζά σας, τα πιο πρόσφατα, θυμάμαι, διάβαζα ότι οι ναυτικοί, έτσι, οι ψαράδες, σέβονται περισσότερο τη θάλασσα. Είναι, γιατί, είναι για αυτούς η δουλειά τους και δεν πάνε να κολυμπήσουν για ψυχαγωγή, ας πούμε. Λίγο αστείο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λίγο αστείο, δεν είναι αυτό. Ναι. Και όμως το κάνω. Δηλαδή, ο καπετάνιος μπορεί να κάτσει δίπλα στη θάλασσα, να πιει τα ούζα του, κάτω από δεντρίσους ίσιους. Θα φοράει και το καπέλο του, ξέρω εγώ, αλλά θα φοράει και το σακάκι του. Και... δεν θα κάνει μπάνιο. Να κολυμπήσει. Δεν κάνουν μπάνιο. Το θεωρούν, τη θάλασσα σαν, όχι σαν τόπο ψυχαγωγίας, αλλά σαν ένα χώρο βιοπάλης που βγάζουν το ψωμί τους. Τώρα οι νέοι μπορεί. Οι παλιότεροι όμως, οι τσεσμελίδες αυτοί που ήρθαν από τους Τσεσμέ, από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας και από την Αγία Παρασκευή, στη συνοικία της Αγία Παρασκευής του Τσεσμέ, αυτοί ήταν έτσι. Δεν μπαίνανε στη θάλασσα. Λίγο αστείο φαίνεται, αλλά είναι. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και το έτσι. Εγώ το σκέφτηκα αυτά. Σε ένα από τα κείμενά σας, ναι. Ναι, βέβαια. Είναι λοιπόν και αυτή η τρίτη συλλογή, έτσι, γεμάτη φιλοσοφική διάθεση. Κάποια είναι πιο απεσιόδοξα ποίηματα, βέβαια όμως το τέλος. Ποιο ήταν απεσιόδοξο? Δεν θυμάμαι τώρα πιο ακριβώς, αλλά αυτό βέβαια που μου έχει μείνει στο τέλος, ότι πάλι κερδίζει η αισιοδοξία, έτσι, η νίκη, εκεί που λέτε, η νίκη ελαφροπατά. Τον Όλυμπο και κατεβαίνει μαζί με όλους τους θεούς. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και νοσταλγία όμως. Και νοσταλγία μπορεί να ήταν, δεν ήταν ίσως απεσιο... περισσότερο νοσταλγία. Ίσως ήταν λάθος η λέξη απεσιοδοξία. Ναι. Στο ποίημα νοσταλγία, το οποίο είναι και αυτό ένα από τα καλύτερα ποίηματα που έχω γράψει. Είχα μπροστά μου, όταν το έγραφα, το πρόσωπο του παππού μου. Ο παππούς μου ήταν τραπεζοντέος. Και η γιαγιά μου. Η μάνα μου δηλαδή γεννήθηκε στην τραπεζούντα. Ήταν εδώ 6 χρονών περίπου. Πήγανε από την τραπεζούντα, φύγανε με τα καράβια, πήγανε στην Κωνσταντινούπολη, στα στρατόπεδα, σε Λεμία που λέγανε. Εκεί έχασε ο παππούς μου τη μικρή του κόρη. Μάλιστα. Πετούσαν τους αρρώστους, αυτούς που αρρωσταίνανε, μέσα σε τάφρους με ασβέστη. Καταλαβαίνεις τι άθλιες συνθήκες. Μετά φύγανε με τα καράβια και ήρθαν εδώ στην Κεραμωτή. Περνώντας ο παππούς μου από την Καβάλα, είδε τη Χριστόνηση της Παναγίας. Συγκρίνοντάς την με την τραπεζούντα, του φάνηκε χωριό. Ναι. Και λέει: εδώ θα κατεβούμε. Τον είπα: Παγιορτάνη, θα κατέβεις εδώ. Λέει: τι να κατέβουμε εδώ, σε αυτό το χωριό, κατεβούμε. Και ο καημένος νόμιζε ότι θα πήγαινε πιο μακριά σε άλλη πόλη, σε μια μεγαλύτερη πόλη. Τελικά πήγε στην Κεραμωτή. Μάλιστα. Και από την Κεραμωτή φύγανε με τα κάρα και πήγανε πάνω στα χωριά τα ορεινά. Εντάξει, ανέβηκαν, ας πούμε, στο μακριχώρι το πρώτο χωριό, υπήρχε μια γκιόλα μεγάλη. Από εκεί θα φεύγανε άλλοι πιο ψηλά. Φοβήθηκε μήπως πάει πιο ψηλά. Έβαλε το γιο του. Του μεγάλου, του θείου μου του Γιαγκούλη, να ψάλει. Να δείξει δηλαδή ότι ξέρει γράμματα. Και πραγματικά ο θείος μου ήξερε να ψάλει. Και μείνανε στο Μακριχώρι, που ήταν πιο κοντά στη Χρυσούπολη, στο Σαρέσαπαν που λέγανε. Ναι. Και αυτή τη μορφή του παππού μου, όταν τη βλέπω, ήταν πάντα σκεφτικός ο καημένος. Πάντα αυτοί πίστευαν. Ότι θα γυρίσουν, έτσι. Ότι θα γυρίσουν, ναι. Δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μείνουν εδώ. Όμως αυτή η επιθυμία τους δεν δικαιώθηκε ποτέ. Ήταν μια ελπίδα που ακυρώθηκε εντελώς. Και φύγανε με αυτό το πικρό παράπονο. Βέβαια. Που δεν γυρίσαν στην αγαπημένη τους πόλη. Και αυτό το ποίημα νοσταλγία, όταν το έγραφα, ας πούμε, έβλεπα το πρόσωπο του παππού μου, του αγαπημένου παππού μου, του Γιορδάνη. Ναι. Που κανονικά θα έπαιρνα το όνομά του, αλλά επειδή γεννήθηκα Χριστούγεννα, ο γιατρός του, ξέρεις, οι γιατροί. Κάνανε και κουμάντα. Μπήκε με στο σπίτι και λέει: γεννήθηκε τα Χριστούγεννα, Χριστό θα το βγάλετε. Και η μάνα μου καημένη στεναχωρέθηκε. Και καμιά φορά το λέω ότι όταν ακούω το όνομα Γιορδάνης γυρνάω. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος με φώναξε. Ναι, ναι, ναι. Να το ακούσουμε και αυτό το ποίημα. Νοσταλγία. Κι ύστερα τις πλώρες κοιτάξαμε των καραβιών. Ακυβέρνητες να τις χτυπά η στεφάνη των κυμάτων και κρύψαμε το δάκρυ στην άκρη των ματιών. Γιατί ήμασταν άνθρωποι κι εμείς, σκληροί από τη γέννα μας και αδύναμοι. Κι ήταν η παλάμη της πατρίδας που μας πέταξε σε τόπους ξένους και αφιλόξενους που δεν είχαν χώμα και γραφή. Και μείναμε μόνοι μας εκεί, στα κυροβόλια
του πιο αργού θανάτου. Οι Σεσμελίδες μπορεί να ήρθαν εδώ με τις μηχαμηλές τους στράτες, αλλά ήρθαν με όλα τα, όλο το βιός. Του είχαν πάρει μαζί τους. Του βάλανε μες στις στράτες. Οι δικοί μας, οι πόντοι, ήρθαν γυμνοί. Και όχι μόνο γυμνοί, και πληγωμένοι. Mm-hmm. Με τα ρούχα τους. Τίποτα άλλο. Κυνηγημένοι άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν, βέβαια πρόκοψαν εδώ πρόκοψαν, στον γιατί ήταν τόπο και βοήθησαν και την καβάλα, έτσι, να αλλάξει. Ο πόντος έχει πολύ μεγάλη έτσι, σημασία στην ποιησή σας. Αυτοί λοιπόν οι πρόσφυγες που ήρθαν στην πόλη της Καβάλας, ομόρφωναν την πόλη της Καβάλας. Βέβαια. Από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, από τον Πόντο. Την δηλαδή υπήρχαν διασταυρώσεις πολιτισμών μέσα σε αυτή την όμορφη πόλη. Αν είχες εκείνη την εποχή, δεκαετία του 50-60 λεφτά, περνούσες πολύ καλά σε αυτή την πόλη. Τα μαγειρία τα καλύτερα. Οι πατσατζίδες, οι δικοί μας, τον πατσά που κάνανε, εγώ πίστευα ότι η Θεσσαλονίκη είχε τον καλύτερο πατσά. Και όταν πήγα να φάω πατσά μια φορά στη Θεσσαλονίκη, λέω: έχετε πολύ ωραίο πατσά. Με λέει: από πού είσαι, λέω: από την Καβάλα. Είχατε λέει καλύτερους μάστορες εκεί. Οι τυρόπιτες. Θυμάμαι τις τυρόπιτες του Καπράκη. Ο μπαμπάς σου τα θυμάται για αυτά. Δεν υπήρχαν ωραίτερες τυρόπιτες από αυτό. Πώς τις έφτιαχνε αυτούς. Όλοι αυτοί ήταν πρόσφυγες. Και έφεραν μαζί τους έτσι και τις παραδόσεις και τεχνικές, αυτά που ξέραν. Έτσι, τις τεχνικές τους. Ακριβώς. Τις τεχνικές τους. Άλλες εποχές και αυτές τις έχετε αποτυπώσει πολύ δηλαδή, και στα ποίηματά σας και στα πεζά σας. Δουλεύανε όλη την εβδομάδα οι άνθρωποι και χαιρόντουσαν που το Σαββάτο και την Κυριακή θα παίρνανε ένα ταξί και θα πήγαιναν να σούμε στην Καλαμίζα να κάτσουν οικογενειακά να φάνε κάτι. Και όλοι μαζί τραγουδούσαν, δεκαετία του 60, όλοι μαζί τραγουδούσαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη τότε, του Ξαρχάκου, του Λεοντή. Πώς κατάφερε δηλαδή οι μεγάλοι αυτοί συνθέτες, ειδικά ο Μίκης Θεοδωράκης που ήταν κορυφαίος, να περάσει στα χέρια του λαού. Υψηλή ποίηση, έτσι. Υψηλή ποίηση. Βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία χρονιά. Καμιά φορά μου λέει ένας γεράσιμος δεντρινούς αυτός συγγραφέας μου λέει: εσύ Χρήστο, λέει, η πραγματική σου ζωή τελικά ήταν εκείνη. Αυτή τη ζωή λέει, που ζεις τώρα δεν τη δέχεις. Εκεί τα χρόνια λέει συνέχεια θυμάσαι. Και όλα τα ποίηματά σου λέει από εκεί βγαίνουν. Βέβαια. Είναι μια καβάλα που χάθηκε δυστυχώς, αλλά τουλάχιστον την έχουμε έτσι και στα ποίηματά σας και στα πεζά σας. Αποτυπώνονται πολλά έτσι και γεγονότα και πρόσωπα. Θα δούμε σιγά σιγά έτσι όσο προχωράμε στη συζήτησή μας ότι έχετε αποτυπώσει και πρόσωπα της καβάλας της παλιάς. Και η καβάλα έβγαλε πολύ, ωραία, πολύ καλά παλικάρια. Mm-hmm. Και κοπέλες και παλικάρια. Τα οποία φύγανε όμως. Καμιά φορά με βλέπουν που είμαι μόνος. Πού είναι οι παλιοί μου φίλοι. Άλλους είναι στην Αθήνα. Άλλοι έχουν πάει στο εξωτερικό. Παιδιά που κάναμε συνέχεια παρέα μαζί όταν ήμασταν νέοι. Πηγαίναμε στα 500, στην οικία των 500, τραγουδούσαμε, πηγαίναμε στην ταβέρνα του Μπατήρη τότε. Για την ταβέρνα του Μπατήρη έχετε και ένα ολόκληρο πεζό, έτσι. Ένα πεζό. Τα πιο τελευταία σας. Αυτό θα μας το διαβάσετε. Το διάβασε η κόρη του, η κόρη του Μπατήρη, από ό,τι με είχε αποτυπώσει και συγκινήθηκε. Βέβαια. Είναι πολύ συγκινητικό, έτσι. Ναι. Συγκινητικές σελίδες. Ένα από τα τελευταία σας βιβλία. Κύριε Κεραμίδη, αμέσως μετά ακολουθεί η τέταρτη ποιητική σας συλλογή, τελευταία υπόσχεση, έτσι. Ναι. Να δούμε τον πρώτο κύκλο. Αφού λοιπόν έγραψα αυτά τα βιβλία, τα οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο ανέκδοτες, ήταν ανέκδοτες ας πούμε δημιουργίες, ανέκδοτα βιβλία δηλαδή, σκέφτηκα ότι έπρεπε τελικά κάτι να κάνω, ακόμη κάτι περισσότερο. Είδα τους εκδοτικούς οίκους, γιατί είχα έτοιμη την ύλη. Ναι. Είχα έτοιμη την ύλη της τελευταίας υπόσχεσης. Και είδα ένα πολύ αξιόλογο και εκδοτικό οίκο του Στοχαστή. Στοχαστής. Δεν ήταν από τους εμπορικούς εκδοτικούς, όπως ο Καστανιώτης, όπως ο Κέντρος. Ήταν όμως πάρα πολύ σεμνός και αξιόλογος. Και επικοινώνησα με τον εκδότη, τον κύριο Αξελό, Λουκά Αξελό. Το Αξελό ήταν ψευδόνυμο. Ναι. Αδρέο λεγόταν. Ναι. Και μου λέει, ναι κύριε Κεραμίδη, λέει, στείλε μου σε ηλεκτρονική μορφή. Λέω, εντάξει, θα τα στείλω. Τα στείλει και μετά από μια εβδομάδα κιόλας μου απάντησε. Μου λέει, θα τα εκδώσουμε, θα τα εκδώσουμε κύριε Κεραμίδη.
εξέδωσε και βγήκε αυτό το πολύ όμορφο βιβλιαράκι, ναι. Σεμνούλη του. Το βλέπουμε και στην οθόνη. Ήταν το πρώτο βιβλίο δηλαδή που έβγαλα από εκδοτικό οικό των Αθηνών. Ναι. Και ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Ήταν το 2001. Όταν βγήκε αυτό το βιβλίο, κάναμε τότε και μια παρουσίαση στο Ιμαρέτ. Πρωτού γίνει ξενοδοχείο του Ιμαρέτ, φυσικά, mm-hmm. το 2001. Το είχε τότε ο Πάσκος, που είχε το περίπτερο, είχε μια καφετέρια εκεί. Και με τον Πότσιο κάναμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση mm-hmm. αυτού του βιβλίου και τον προηγούμενο. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω. Ναι, θα διαβάσουμε. Κάτι πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα μας διαβάσετε ένα ποίημα και από αυτό. Και... Ωραία. Πηγαίνουμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά ωραία. Θα συνεχίσουμε με πολλή ποίηση. Ναι. Ομολογία. Λησμονώντας το παρελθόν, τυφλός μπροστά στο μέλλον, επανακαθορίζομαι. Η ζωή μου, αθέατη πορεία, μέσα σε επικράτειες μεταβλητές, μέσα σε πλάνες αναγνωρίσεις. Αδερφέ μου, θέλω να προστατευτώ, φωνάζοντας το όνομά σου, το όνομά μου, τα ονόματα των ανέμων και των ποταμών. Αδερφέ μου, θέλω να προσευχηθώ με τη δύναμη της πιο μεγάλης ομολογίας. Αυτό, ένα. Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή μας με ένα ακόμη ποίημα του κυρίου Κεραμίδη, όπως σας υποσχεθήκαμε από την τελευταία υπόσχεση. Κύριε Κεραμίδη, εγώ πραγματικά όσο περισσότερα ποίηματα μας απαγγείλετε σήμερα, τόσο πιο όμορφα θα είναι και για μας εδώ στο στούντιο και για τους τηλεθεατές. Και ένα πολύ ωραίο άλλο ποίημα mm-hmm. που το αγαπώ πάρα πολύ ιδιαίτερα. Ναι. Οι επιλογές, να το απαγγείλω και αυτό. Πολύ ευχαρίστω. Επιλογές. Βρήκα τη δύναμη να φύγω, γλιστρώντας σε ποταμούς που κύλησαν δίπλα μου αμίλητοι. Βρήκα τη δύναμη να φυλάξω εκείνο μόνο το υπέροχο ποίημα που πάντα θα με ξεπερνά και πάντα θα μου διαφεύγει. Εξάλλου, από τα λιγοστά μου πράγματα δεν ήθελα τίποτε πλέον να κρατήσω. Είναι δύσκολο, βλέπεις, το παιχνίδι των επιλογών. Γι' αυτό το αγάπησα. Πολύ όμορφο ποίημα. Στοχάζεστε πολύ, κύριε Κεραμίδη, και σε αυτή τη συλλογή αλλά και στις επόμενες, για την έννοια της ποίησης, έτσι, και για την αντινομία της ποίησης. Σε ένα από τα ποίηματά σας, σε αυτή τη συλλογή, μιλάτε για την ποίηση που, από τη μια, μπορεί να είναι μετέωρη, έτσι, πώς ακριβώς το λέτε, να μην έχει κάτι να πει συγκεκριμένο, και από την άλλη, για την ποίηση η οποία είναι προσανατολισμένη, όχι απαραίτητα στρατευμένη, αλλά προσανατολισμένη. Έτσι, για εσάς τι είναι, ίσως σας ακουστεί λίγο κλισέ η ερώτηση, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, τι είναι για εσάς έτσι η ποίηση, ο ρόλος του ποιητή σήμερα, είναι έτσι πράγματα τα οποία θα ήθελα να ακούσουμε από εσάς. Από τα κινήματα της ποίησης, δηλαδή, να δούμε, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο αρέσει, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ισχύει, δεν ξέρω. Ο κάθε ένας που αποπειράται να γράφει ποιήση, έχει μια δική του μουσικότητα μέσα. Mm-hmm. Αυτή η μουσικότητα περνάει στη γραφή του. Δεν μπορούμε να δώσουμε, δηλαδή, πρότυπα στην ποιήση. Αυτό είναι πολύ άσχημο, να λέμε ότι, ξέρεις, οπωσδήποτε πρέπει να γράψω δηλαδή, να γράψω σύμφωνα με τις βασικές αρχές του μοντερνισμού. Μα ο μοντερνισμός είχε ξεκινήσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Μέχρι σήμερα δεν μπορεί να έχουν περάσει 100 χρόνια και περισσότερο. Μπορεί, δηλαδή, να θεωρηθεί αυτόματη και η ακατανόητη, κατά κάποιο τρόπο, γραφή mm-hmm. ως μοντέρνα γραφή. Ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλη συζήτηση για τα διάφορα κινήματα της ποίησης. Εγώ πιστεύω στην ποίηση εκείνη που κάτι απομένει. Κάτι απομένει.
όταν, όταν γράφεις ένα ποίημα, εκείνο που συγκινεί είναι αυτό που απομένει. Τι απομένει? Ένας ευαίσθητος αναγνώστης καταλαβαίνει αυτό που αποκρύπτει ο ποιητής επιμελώς. Ο ποιητής πάντα κάτι θέλει να αποκρύψει. Άρα είναι η ποιήση πίσω από τις λέξεις. Ένας γυμνασμένος, ένας μοιημένος αναγνώστης που ξέρει να διαβάζει, γιατί η ανάγνωση είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Όταν λέμε ανάγνωση ενός ποίηματος, εννοούμε ότι αποκρυπτογραφούμε τα σύμβολα, αυτά που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Αν και η συμβολική εμένα πίεση δεν μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί μοιάζει με ένα σταυρόλεξο που πρέπει να το λύσουμε. Τελικά, η ακραία του μορφή φυσικά ήταν ο υπερρεαλισμός. Ναι. Η ακραία του μορφή, ο υπερρεαλισμός. Που συνδυάζει τη λογική με το όνειρο, με την ασύνειδη δηλαδή εκφορά του λόγου, αυτή που έρχεται από το ασυνείδητο τμήμα της ψυχής. Αλλά υπάρχουν μάστορες όμως, υπήρξαν καλοί μάστορες στην ποιήση που κατάφεραν να ταιριάξουν αυτές τις δύο εκφορές του λόγου, και τη λογική και, και την παράλογη. Οι δικοί μας όμως οι μεγάλοι ποιητές, όπως ήταν ο Σεφέρης, ο Ηλίτης, πήραν στοιχεία του υπερρεαλισμού. Βέβαια πήραν. Ναι. Ο Σεφέρης περισσότερο από το συμβολισμό. Ο Ηλίτης από τον υπερρεαλισμό. Αλλά όμως κουβαλούσαν μια ολόκληρη γραμματεία μέσα τους. Αυτοί οι ογκόληθοι. Και βάλαν, οπωσδήποτε δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθαρά υπερρεαλιστές. Δεν μπορείς να βάλεις έτσι σε καλούπια, ναι, κάποιον δεν τόσο μεγάλο καλούπια, ποιητή. Τα χρησιμοποίησαν, τα εκμεταλλεύτηκαν για να ανεβάσουν το δικό τους προσωπικό την ποιότητα της ποιησής τους. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν υπερρεαλιστές ή συμβολιστές, τέλος πάντων. Πού θέλω να καταλήξω, ότι το ποίημα, η ομορφιά ενός ποίηματος είναι σε ό,τι απομένει. Πάντα υπάρχει μια μουσική που απομένει έξω από τη συλλογιστική ενός ποίηματος. Πάντα υποκρύπτεται κάτι που ο ποιητής δεν το εκδηλώνει και αυτή ακριβώς είναι η ομορφιά του ποίηματος. Το δάκρυ που κυλάει δηλαδή σε έναν αναγνωστή είναι και αυτό που απέκρυψε ο ποιητής. Αυτό που το κρύβει, αυτό που κρύβει. Αυτό είναι το μυστικό της ποίησης. Ναι. Που ενδεχομένως το συμπληρώνει και ο αναγνώστης έτσι, με τα προσωπικά του βιώματα. Με τα προσωπικά του βιώματα. Γι' αυτό δακρύζει και όλες, και τον αγγίζει. Αυτή είναι η ποίηση. Ναι. Η ποίηση έχει την. Η ποίηση είναι ένα όχημα πολύ, πολύ βαθιά πνευματικότητα και πολύ βαθιά πολιτική σκέψη. Έχει όμως την υποχρέωση να συγκινεί τους αναγνώστες. Έχει την ιερή αυτή υποχρέωση να συγκινεί τους αναγνώστες. Να έχει δηλαδή αυτό που λέμε βηματισμούς ψυχής. Εάν δεν έχει βηματισμό ψυχής, εάν δεν συγκινεί, για μένα δεν είναι ποίηση. Ναι. Γιατί βλέπω μερικούς που γράφουν και στο Facebook, γράφουν, ό,τι τους κατέβει γράφουν. Γράφουν, ας πούμε, κάνουν παραπομπές από ξένες λέξεις, από αγγλικές. Πολλές παρεθέσεις. Πολλά πράγματα τα οποία είναι έξω από την ποιητική εικόνα, δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος ρυθμός, κάποια μουσικότητα. Και λένε ότι είμαστε μοντέρνοι όμως εμείς. Ας σας διαβάσουν αυτοί οι οποίοι σας αγαπάνε. Εγώ πάντως δεν μπορώ, δεν αντέχω να σας διαβάζω. Εγώ τους το λέω. Ναι. Πολλοί άνθρωποι γράφουν ποίηματα, αλλά ποιητές είναι λίγοι. Έτσι. Πρέπει να έχεις μουσικότητα μέσα σου. Ναι, εάν δεν έχεις μουσικότητα. Το α και το από ό,τι καταλάβατε εσείς. Τώρα συμμιλάω στο πληθυντικό. Από ό,τι κατάλαβες καλύτερα στον εικόνα. Ναι, όπως θέλει. Οι πρώτες ποιητικές μου συλλογές υπάρχει μια ρήμα, η οποία όμως δεν είναι αυστηρή. Δεν συνδυάζω δηλαδή πρώτη με δεύτερη, τρίτη με τέταρτη. Ναι. Είναι η εσωτερική μουσικότητα. Η ρήμα τι είναι. Η ρήμα δείχνει ότι υπάρχει μια μουσικότητα. Αυτή τη μουσικότητα την έβγαλα από μέσα μου. Την έβγαλα δηλαδή. Αν δεν υπάρχει μουσικότητα, τι κάθεσαι και γράφεις τότε. Ναι. Κύριε Κεραμίδη, μετά την τελευταία υπόσχεση λοιπόν, περιμένατε 15 χρόνια για να εκδώσετε το επόμενό σας βιβλίο. Ο Αύγουστος που περιμένω, και αυτό μια υπέροχη σύλλογη. Νομίζω ότι είχα τελειώσει. Νομίζετε ότι ήταν όντως η τελευταία υπόσχεση. Νομίζω ότι είχα τελειώσει. Ναι. 16 χρόνια δούλευα πολύ σκληρά. Στα δημόσια έργα έτρεχα, πήγαινα τη δύο, ερχόμουν τη νύχτα σπίτι. Ρίχναμε ασφαλτικά επάνω στους δρόμους. Τέλος πάντων. Καλά, και εκείνες οι εμπειρίες ωραίες ήταν. Πολλές φορές οι εγγραφές γινόντουσαν μέσα στο μυαλό μου όμως. 15 χρόνια δεν έγραψα. Έγραφα μέσα στο μυαλό μου όμως.
τα βράδια, ας πούμε, μετά τη δουλειά. Ναι, είναι μετά, αυτό που λέτε και σε ένα από αυτά, οι πιο ωραίες λέξεις, πώς λέτε, έρχονται τις νύχτες. Ναι, μέσα στο μυαλό μου. Και όταν κατάφερα να συγκεντρώσω μια ύλη, πήρα πάλι τηλέφωνο στο στοχαστή, τον κύριο Αξελό, τον κύριο Λουκά. Λέω, κύριο Λουκά, ο Χρήστος είμαι. Τι έγινε, ρε Χρήστο, μου λέει, κύριε. Ούτε τουρκοκρατία, λέει, να είχαμε. Ναι. Χάθηκες, λέει, 15 χρόνια. Ναι. Τι κάνεις, αυτός περίμενε, ας πούμε, γιατί κανονικά ένας συγγραφέας, λογοτέχνης, οποιοςδήποτε, κάθε 3 χρόνια γράφει και ένα βιβλίο. Καλά, μερικοί το παρακάνα κιόλας, κάθε χρόνο δεν είναι σωστό να βγάζει βιβλίο. Mm-hmm. Πρέπει να το περιποιήσει, να το δουλεύει πολύ το βιβλίο για να βγει καλό. Ναι. Και όταν του έστειλα τη νέα ποιητική μου συλλογή, χάρηκε πάρα πολύ. Και ήταν αυτό το βιβλίο, αυτό εδώ. Ναι. Ο Αύγουστος περιμένω. Με μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από έναν ζωγράφο. Ναι. Και εδώ πλέον μιλάτε πιο καθαρά, δεν γίνεται, για την Καβάλα, έτσι, αυτό το βιβλίο. Και, πολύ σιγά σιγά αρχίζω και αναφέρομαι στην πόλη μου. Σε ειδικά, έτσι, δηλαδή, ναι, το πρώτο, ένα από τα πρώτα είναι για την Οδό Πιπίνου και για τα Μπακιρτζίδικα, ναι. έτσι. Εκεί θυμήθηκα, δηλαδή, εκεί, ναι. η Οδός Πιπίνου ήταν μια συνοικία, η γειτονιά του, ο δρόμος των ονείρων. Mm-hmm. Υπήρχαν βιοπαλαιστές, επαγγελματίες, σιδεράδες. Ναι. Άλλοι κάνανε, ας πούμε, μνημόσυνα, άλλοι υπήρχε το καφενείο του Θόδωρου, του Κυρθόδωρου, mm-hmm. που ήταν καπνεργάτης ο άνθρωπος και το χειμώνα που δεν είχε δουλειά, ας πούμε, είχε το καφενείο. Για να βιοπορίζεται, έτσι. Υπήρχε ο Κυρθανάης, ο Μπουγκάτσας, που έκανε μπουγκάτσες. Mm-hmm. Υπήρχαν εξανθοπουλέοι, τα αδέρφια, να πούμε, που είχαν παλιά σίδερα, mm-hmm. πάρα πολύ καλά παιδιά και πόντι, κρωμέτες. Από την Κρώμη ήταν αυτοί, ναι. Ο πατέρας μου, κοντά στα παλιά δικαστήρια, μαζί με τον αδερφό του, είχαμε ένα κρεβατάδικο. Κάναμε κρεβάτια, έκανε κρεβάτια. Και την τέχνη αυτή την είχε φέρει από την... Τότε δουλεύανα με τα περτσίνια, με περτσίνια, δηλαδή γινόταν συγκολίες των μεταλλικών μερών. Mm-hmm. Κάναμε κρεβάτια και κούνιες, παιδικές. Είχαμε μια αποθήκη εκεί μέσα στην Πιπίνου. Και όταν πέθανε ο πατέρας μου, το μαγαζί το πήρε ο αδερφός του και εμείς πήγαμε εκεί. Πήγε ο αδερφός μου μεγάλος, ας πούμε, εκεί, πήραμε μια ηλεκτροκόλληση, ένα τροχό, ένα δράπανο και δουλεύαμε εκεί και κάναμε και εμείς κρεβάτια εκεί. Ναι. Και θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ όμορφη συνοικία. Ήταν ο Πέτρος ο Κόκκινος που λέγανε, που σιδεράς, ο Μαστροχάρης. Το θυμάστε τον Μαστροχάρη? Εγώ όχι. Το σιδερά που ήταν απέναντι από του. Δεν το θυμάστε. Ο πατέρας μου σίγουρα τι κάνω, καλά, θα μα ακούει και θα συγκινείται τώρα, όπως και πολλοί καβαλιώτες της γενιάς σας, κύριε Κεραμίδη. Πήγαινε πάρε ένα κατοστάρικο από τον Πέτρο. Ναι. Τώρα με έρθει να κλάψω, δηλαδή. Γιατί καμιά φορά μέναμε από λεφτά. Ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε. Βέβαια. Πήγαινα κι εγώ μικρός ο Πιτσιρικάς και κύριε Πέτρο, ο Θόδωρος είπε ένα κατοστάρικο. Έκανε μια έτσι, όπως χτυπούσε τα σφυρικά. Έκανε κατευθείαν. Ναι. Ούτε να πει γιατί και τι. Και την άλλη, μετά από 2 μέρες όμως το έπαιρνε. Ναι. Ήταν άλλες εποχές. Και ο κόσμος ήταν πιο δεμένος τότε. Ήταν άλλοι άνθρωποι. Ναι. Μαστροχάρης. Τι σπουδαίος άνθρωπος αυτός. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Τα παγωτά Εσκιμώ που ήταν απέναντι. Mm-hmm. Τι άνθρωποι είναι, εγώ νομίζω αυτούς. Έτσι οι τηλεθεατές της γενιάς σας θα συγκινούνται τώρα που ακούνε. Ναι, γιατί τους ξέρανε. Ναι. Θέλετε να μας διαβάσετε ένα ποίημα και από αυτήν την συλλογή? Είναι πολύ όμορφη. Μιλάτε για το κάστρο, για το Ιμαρέτ, όπως ήταν εκείνη την εποχή, φυσικά, όχι όπως είναι τώρα ως ξενοδοχείο. Είναι η Καβάλα που δυστυχώς χάθηκε. Ναι, δυστυχώς χάθηκε. Αλλά την αποτυπώνετε με μια τέτοια. Έτσι, είναι τόσο ποιητικές οι εικόνες και νοσταλγικές. Ακούσουμε αυτό ένα ποίημα. Αυτό το ποίημα, άγγιγμα, έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί εγώ πολλές φορές τα δημοσίευα και στο Facebook αυτά. Και έχω φίλους από την Αθήνα περισσότερο. Ναι. Είναι και η δύναμη του Facebook, όχι, δεν το συζητάμε. Ναι, έχει μια δύναμη του Facebook. Βέβαια. Όχι από την Καβάλα τόσο πολύ, όσο έχω από την Αθήνα. Να το ακούσουμε. Άγγιγμα. Τώρα που οι λέξεις χάνουν την αγωνία τους, αγγίζω τις πέτρες και δεν τις παρατηρώ. Τις βάζω στο μικρό μου τσεπάκι. Μέσα από τζάμια θολά βλέπω προβλήτες καραβιών, χερόδετα αφημένα παραγάδια και πάνω τους τυραννισμένα χέρια από πληγές. Ίσως είναι τα χέρια του πατέρα.
απροστάτευτος πλέον, αγγίζω τους βράχους, χαράζοντας προσευχές και ονόματα. Ναι, πολύ. Στην μία πατέρα μου. Το... Ναι, το φαίνεται. Μου Μπαρμπαγιάννη, Μαστρογιάννη. Ναι. Πέθανε νέος, 47 χρονών. Ναι. Πολύ όμορφα, έτσι, νοσταλγικές σελίδες και ονειρικές ταυτόχρονα. Είναι πολύ έτσι, πολύ ιδιαίτερη. Και αυτό το ματινό σφύριγμα. Να το ακούσουμε. Φαντάστηκα τον εαυτό μου να φεύγει ο γιος μου και στη ξενιτιά. Μέσα από τις δυσκολίες που υπάρχουν, της ανεργίας και όλα αυτά. Και το έγραψα, ας πούμε, είχα φανταστεί τον εαυτό μου ότι έφυγε ο γιος μου και πήγε στη Γερμανία. Και έμεινα μόνος μου. Και ο κάθε πατέρας που του συμβαίνει, γιατί λένε ότι τα αγόρια έχουν αδυναμία στις μάνες. Και στον πατέρα πρέπει να έχει αδυναμία. Εγώ τον έχω χάσει από μικρός και ξέρω ποια είναι η αξία ενός πατέρα. Γιατί δεν έχω χάσει. Δηλαδή, τον είχα χάσει τον πατέρα μου. Ναι. Και ο πατέρας αγαπάει τα παιδιά του πάρα πολύ. Όχι μόνο η μάνα. Να το ακούσουμε. Το μακρινό σφύριγμα. Από την ημέρα που ο γιος του έφυγε στην ξενιτιά, συνήθιζε να διπλώνει τα λίγα ρούχα που του έμειναν μέσα στην παλιά βαλίτσα. Μετά ξάπλωνε στο κρεβάτι, περιμένοντας να ακούσει το μακρινό σφύριγμα της νυχτερινής αμαξοστοιχίας. Μια εικόνα έδωσα. Ναι, ναι. Ενός πατέρα. Είναι ποιητικές εικόνες. Ο πατέρας που σκέφτεται θέλει και αυτός να... Έπαιρνε τα ρουχαλάκια του παιδιού και τα άστρωνε μέσα στην παλιά βαλίτσα. Και μετά κοιμόταν και περίμενε να ακούσει την νυχτερινή αμαξοστοιχία. Γιατί ήθελε να την ακούσει. Γιατί ήθελε να φύγει κι αυτός, να πάει να το βρει. Ναι. Το σήμα, δηλαδή, της νυχτερινής αμαξοστοιχίας έδινε αυτό που λέμε την εικόνα της, της φυγής. Να φύγει και τον αυτός, πατέρα να βρει το γιο του. Να πάει να βρει το γιο του, ναι. Ναι. Και η παράξενη ευτυχία του ποιητή. Μην το λυπάσαι. Μέσα στο βαθύ πυρήνα της θλίψης του, στις χαμένες γραμμές του ονείρου, στην πιθανή παρουσία, αλλά και στην απουσία του, στο άρρητο χάος που τον κυκλώνει, σαν από θαύμα γεννιέται η πιο παράξενη ευτυχία. Και αυτό πολύ, πολύ όμορφο και περιεκτικό ποίημα. Κύριε Κεραμή, θα περάσουμε σε ένα ακόμη μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα ποίηματά σας. Φυσικά. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον λογοτέχνη Χρήστο Κεραμίδη. Κύριε Κεραμίδη, ακούσαμε έτσι πολλά, πολλά και όμορφα ποίηματα και ωραίες ιστορίες έτσι, για την Καβάλα. Πάμε στην επόμενη ποιητική συλλογή. Θέλω να προλάβουμε να τις, να τις δούμε όλες. Έτσι, και όσοι βέβαια τηλεθεατές θέλουν, μπορούν να τις προμηθευτούν στα βιβλιοπωλεία και να εμβαθύνουν περισσότερο στην ποίησή σας. Στο βιβλιοπωλείο υπάρχουν. Έτσι, ναι. Στην εκλογή. Στην εκλογή, ναι. Λοιπόν, ένα ποτάμι φως, λοιπόν, η επόμενη συλλογή. Ναι. Θα ήθελα να μας διαβάσετε ένα ποίημα και από. Μετά από ένα-δύο χρόνια έγραψα το ένα ποτάμι φως. Και ο λόγος που το έγραψα ήταν πραγματικά γιατί ήταν ένα ποτάμι φως. Γιατί εγώ βημάτιζα, πάντα μου άρεσε να περπατάω, να κατεβαίνω από τον Άγιο Λουκά με τα πόδια και πήγαινα κάτω στην παραλία και ξανανέβαινα μετά. Λοιπόν, ένα ποτάμι φως. Αυτό είναι πρόζα. Είναι πρόζα, αλλά υπάρχει μια ποιητικότητα μέσα στην πρόζα αυτή. Ώρα 7. Πάνω από το κάστρο του χλωμό στεφάνι της ολόγιωμης σελήνης. Ένα ποτάμι αχνό φως ξεχύνεται από την μπούκα του λιμανιού. Διατρέχει τα νερά του κόρφου με κατεύθυνση τα βράχια που θωρακίζουν την ακτή. Ροή ασημένια που φτάνει μέχρι στα φανάρια του μικρού μόλου. Μου λείπει η σκιά του παλιού αλευρόμηλου. Ο Λεβάντες μου χαϊδεύει το πρόσωπο.
Σκέφτομαι πως δεν χρειάζεται να ταξιδέψω πλέον. Είμαι ευγνώμων γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στην όμορφη αυτή πόλη. Έκανα αναφορά και στον Αλευρόμυλο. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Ήταν ένα ιστορικό μνημείο για την πόλη. Κακός για μένα. Που κακός έτσι το κατεδάφησε. Κακός για την εγκρεμιστική, ναι. Ναι. Δεν ήταν και τόσο επικίνδυνο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν θέλω να... Όμορφες ναι. Εικόνες είναι και σε αυτή τη συλλογή για πρώτη φορά, στο τέλος της συλλογής βάζετε και κάποιους στοχασμούς δικούς σας. Έτσι ναι. Είναι η πρώτη φορά. Α, ναι, έτσι, εδώ είναι μικρές, τους στοχασμούς. Ναι, έτσι, μικρές ναι. Σκέψεις. Ναι, ναι. Πέρασα τους αφορισμούς, τους στοχασμούς αυτούς. Να διαβάσω και κανένα στοχασμό. Πολύ ευχαρίστω. Αν και γεννημένος δίπλα στη θάλασσα, πάντα με γοήτευε ο νυχτερινός και βαρύς μονόλογος των ποταμών. Η ζωή των ποταμών εκτείνεται πολύ πιο μακριά από την πρόσχερη ζωή των ανθρώπων. Οι ανοιξιάτικες ερμοί και χήμαροι πάντα ζητούν πέρασμα, αυλακώνοντας τα βουνά για τον μόνο τους προορισμό, που είναι οι γαλήνιες λίμνες και η πολυκύματη θάλασσα. Και οι στοχασμοί αυτοί έτσι έχουν μια ποιητικότητα ναι. Έτσι, πολύ περιεκτική μέσα. Εγώ έτσι όπως το διάβασα ξεχωρίζω 2-3. Μιλάτε για τη σιωπή που όπως λέτε και, είναι το μυστικό ναι. Και σεμνό ρούχο της κανείς ψυχής. Κανείς δεν λογαριάζει ένα τρελό. Mm-hmm. Δολιδωρούν μόνο. Στο βλάκα όμως υποκλίνονται. Γιατί η βλακεία του είναι πανίσχυρη και δεν ξεριζώνεται. Mm-hmm. Είναι έτσι μέσα από, από τη ζωή κάποια δικά σας, έτσι, δικές σας ναι. Σκέψεις. Να προχωρήσουμε, ναι, προχωρήσουμε κύριε ναι. Κεραμίδη, και στα δύο τελευταία βιβλία ναι. Από τις εκδόσεις Κέδρος τέλειωσε... και αυτά γεμάτα καβάλα, έτσι. Ναι, και βέβαια. Αφού λοιπόν τέλειωσε η διαδρομή μου στον εκδοτικό οίκο του Στοχαστή, πολύ αξιόλογος εκδοτικός mm-hmm. οίκος και έχω πολύ καλές αναμνήσεις, μου ήρθε αυτή η φιλοδοξία, ας τη χαρακτηρίσω, ας την πω φιλοδοξία, δεν ξέρω, να περάσω και από το σπίτι του Κέντρου. Να εκδώσω δηλαδή και ένα βιβλίο μου στον Κέντρο. Λέω θα στείλεις. Εάν σε αρνηθούν, θα πεις εντάξει. Κάνε όμως, δοκιμάσου. Κάνε μια δοκιμή να δεις. Θα το δεχτούν. Γιατί είναι πολύ αυστηρός ο Κέντρος. Mm-hmm. Δεν δέχεται εύκολα. Ας πούμε, ύλη, λογοτεχνική για να την εκδώσει, εάν δεν την εγκρίνει. Ναι. Και στέλνουν λοιπόν τις παράξενες διαδρομές. 35 ποίηματα και 35 πεζά, έτσι. Σε μια εβδομάδα σχεδόν mm-hmm. με απάντησαν. Ναι. Κατευθείαν, που κάνουν 3 μήνες για να απαντήσουν, mm-hmm. είδαν την ύλη και απάντησαν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω βγάλει, οι παράξενες διαδρομές. Mm-hmm. Το εξώφυλλο είναι ενός φωτογράφου, πολύ σπουδαίου φωτογράφου, του Σπύρου Μελετζή, ο οποίος ήταν από την Ήβρο της Τενέδου. Mm-hmm. Με τη συνθήκη της Λοζάνης το 23, έφυγε από την Ήβρο και πήγε στην Αλεξανδρόπολη. Mm-hmm. Φωτογράφησε κάτι καΐκια, ψαροκάικα στην Αλεξανδρόπολη, και στην έκθεση Θεσσαλονικής πήρε βράβευση. Μάλιστα. Η φωτογραφία του πήρε βράβευση. Και μετά, ας πούμε, βγήκε στο Αντάρτικο και έβγαζε και φωτογραφίες των Ανταρτών, των Ελασσιτών, ξέρεις. Ναι. Και χαρακτηρίστηκε ως αριστερός. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ, πολύ σπουδαίος φωτογράφος. Ναι. Πολύ σπουδαίος φωτογράφος. Και αυτή η φωτογραφία, κατά κάποιο τρόπο, εκφράζει και τη θεματική του βιβλίου. Ναι, βέβαια. Εδώ βλέπεις τώρα κάποιους θρασίτες με τα καλάθια τους, ας πούμε, φορτωμένοι, να τα βάζουν μέσα σε αυτό το σκάφος. Έκαμε κάπου 4,5 ώρες για να φτάσει. Για να φτάσει. Βέβαια, στη Θάσο, ναι. Οι παράξενες διαδρομές. Είμαι περήφανος που έβγαλα αυτό. Mm-hmm. Αυτό έχει έτσι και πεζά μέσα, και πεζά. Άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα, ναι. Τα οποία πολλά από αυτά αναφέρονται και σε πρόσωπα της παλιάς Καβάλας. Έτσι, λέτε, έχετε ένα ολόκληρο για την ταβέρνα του Μπατήρη, έχετε ένα άλλο για την τρελή Πινελόπη και αυτή μια έτσι... Φιγούρα. Φιγούρα εκείνης της τραγική εποχής. Φιγούρα. Ναι.
που μας τρόμαζε όταν περνούσε, ας πούμε, από τη γειτονιά μας. Ήταν όμως μια γυναίκα που την είχε βασανισμένη και, και μας πετούσε πέτρες. Ολόκληρους βράχους δηλαδή, μπορούσε να μας σκοτώσει κιόλας. Αλλά εκεί δεν λογαριάζαμε τη ζωή μας. Κάποιοι την κοροϊδεύαν, ας πούμε. Εγώ δεν την κοροϊδεύσα ποτέ. Η μάνα μου έλεγε, μην την πειράσετε τη γυναίκα αυτή. Λοιπόν, ο Πόρναλης, η κυρία Κατίνα, κάποιοι τη λέγανε Κατινάρα, εγώ την είπα Κατίνα. Γιατί είχα μάθει και αυτή τη γυναίκα, επειδή έκανα και το καθηγητή ένα διάστημα, δούλεψε στα τεχνικά σχολεία, ας πούμε, και μου λέγανε κάποια κορίτσια που τα βάφτισε. Βάφτισε πολύ κόσμο αυτή η γυναίκα τελικά. Και βοήθησε, πάρα πολύ κόσμο. Και όχι μόνο τις γιορτές και τα Χριστούγεννα, πήγαινε τακτικά και τους βοηθούσε. Και δεν ήθελε να το ξέρει κανείς. Και για μένα ήταν μια αγία. Έχετε αποτυπώσει λοιπόν και αυτά και στα πεζά και στα ποίηματά σας. Αλλά και γενικότερα τον νομό Καβάλα, γιατί μιλάτε και για τα καπνοχόραφα στον κάμπο της Χρυσούπολης που τα ζήσατε, τα ξέρετε και αυτά. Τα καλοκαίρια, έτσι. Όταν η μητέρα μου είχε πάει στο χωριό επάνω. Ο πατέρας μου ήρθε στην Καβάλα και άνοιξε μαγαζί και αγόρασε ένα σπίτι από αυτά τα. Ένα τουρκικό λοιπόν. Και το επισκέβασε μετά με το αίμα του. Όταν όμως τότε οι γιατροί θέλανε, ας πούμε, μια θεραπεία να κάνουν, λέγανε κάποιον, όχι, να μην πάρει κάποια, πήγαινε και μια βόλτα στο Μακρυχώρι, έχει καλό νερό να μείνεις. Και ο παπάς μου πήγε εκεί και παραθέρισε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και εκεί γνώρισε τη μητέρα μου και την αγάπησε. Και την παντρεύτηκε. Η μάνα μου, δηλαδή, ήρθε 17 χρονών κοπέλα, ας πούμε, στην Καβάλα. Και έχετε και μια συγκινητική ιστορία εκεί που λέτε ότι ο παππούς σας πούλησε την αγελάδα για την πρίκα, έτσι, για να έχει την πρίκα. Και πήγε ο πατέρας σας και την αγόρασε. Πείτε το όμως, αυτό είναι πολύ όμορφο. Τότε πήγαινα και με τα πόδια πάνω στο Μακρυχώρι. Υπήρχε ένας δρόμος που πήγαινα και με τα πόδια. Ναι. Και μαζευόταν τότε οι φίλοι του πατέρα μου, ο Κεμετζετζής, που παίζανε και με τζέλι. Και ανέβαιναν όλοι μαζί τραγουδώντας, πηγαίνανε στο καφενείο του χωριού και τους καινούσαν όλους. Και γι' αυτό τον αγαπούσαν πολύ τον πατέρα μου στο χωριό. Εγώ πήγαινα τα καλοκαίρια, όταν πέθανε ο πατέρας μου και μετά, πήγαινα τα καλοκαίρια και έμενα στον παππού μου το σπίτι. Γι' αυτό ξέρω και λίγο τη ζωή του χωριού κλπ. Αυτή την ιστορία μου την είπε η μάνα μου. Ότι αναγκάστηκε ο παππούς να πουλήσει την αγελάδα για να εξασφαλίσει τα έξοδα της πρίκας. Η μάνα μου όμως που είχε μεγάλη αδυναμία τον παππού, δεν άντεξε και μια μέρα του το είπε. Του λέει, Γιάννη, λέει, θέλω να σου πω κάτι. Τι, ο παππούς, ο καημένος, λέει, ο πατέρας μου, ο καημένος, λέει, έμεινε χωρίς αγελάδα. Ξέρεις, η αγελάδα του ήταν πολύ βασικό. Βέβαια. Κάνουν στην κουάλα τα ριζόκαλα, όλα αυτά, ας πούμε. Όλοι είχαν από μια αγελάδα στο αχώρι τους, λοιπόν. Ο παπάς μου ήταν πολύ, ένας πολύ φιλότιμος άνθρωπος, πονόψυχος, πολύ ψυχός. Έκανε σε πολλούς ανθρώπους καλό. Με πιάνα και μου το έκανε ότι ξέρεις ο παπάς σου που μας βοήθησε και αισθανόμουν περήφανος για τον πατέρα μου. Μόλις το μάθε πήγε στο χωριό. Ανέβηκε στο επάνω χωριό, ήταν στο Νέτερλι. Στα Τούρκια έτσι λέγονταν Νέτερλι. Του πιάνει αυτό που είχε αγοράσει την αφή και του λέει: άκου να δεις. Την αγελάδα λέει θα την αφήσει ελεύθερη. Εγώ λέει θα την αγοράσω εγώ. Λέει εντάξει. Του εξήγησε ότι για ποιο λόγο ήρθε εκεί πάνω, την πληρώνει, την αφήνει την αγελάδα ελεύθερη και κατέβηκε τον δρόμο τρέχοντας, χτυπάει την πόρτα, να πούμε, η μάνα μου τα λέγε αυτά, χτυπάει την πόρτα του σπιτιού με το κεφάλι και μπαίνει κατευθείαν στο αχώρι. Ο παππούς μου στην είδε, τον έπεσε τα δάκρυα, κατάλαβε, ο Γιάννης λέει το κάνε. Ο Γιάννης λέει το κάνε. Πολύ, πολύ συγκινητική εικόνα, την οποία την έχετε αποδώσει υπέροχα. Δεν έχω καταγράψει. Από ιστορίες. Φυσικά, είναι αυτό που λέγει ο Σεφέρης, ότι η πίεση λέει, είναι πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Είναι πολλών ανθρώπων τα λόγια μας, λέει. Από τους ανθρώπους βγάζουμε κι εμείς. Από αυτά που λένε, από αφηγήσεις, από τη γιαγιά, το τι έλεγε η γιαγιά, το τι έλεγε ο παππούς ή η μάνα σου. Έτσι βγαίνει η πίεση και η γραφή. Και έτσι, στο ίδιο στυλ, με κάποιες διαφορές φυσικά, είναι και το τελευταίο σας βιβλίο, «Τα Βόρεια Ακροτήρια». Ναι, μπορώ να πω δηλαδή ότι «Τα Βόρεια Ακροτήρια» είναι... Δεν είναι συνέχεια των... Είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια των διαδρόμων. Παράκτιων διαδρόμων. Δηλαδή, αν θα γράψω κι άλλο βιβλίο ακόμα, θα ξεφύγει από αυτές τις ενότητες, θα πάει κάπου αλλού.
Λοιπόν, ναι, ακολουθεί δηλαδή την πρώτη ενότητα. Γιατί είναι έτσι και ποίηματα και πεζά, ναι. Και πάλι η Καβάλα έχει, υπάρχει εδώ μια πικρία, υπάρχει μια πικρία εδώ. Mm-hmm. Ενώ δηλαδή στις παράξενες διαδρομές εξυμνώ την πόλη μου, με το πρώτο ποίημα που υπάρχει, ας πούμε, εδώ πέρα, που λέω ότι είναι αδύνατο να τη δεις όλοι, mm-hmm. οι Ιρλάνδες... Ναι, και φαντάζεσαι ότι το άλλο μισό θα είναι πιο όμορφο από αυτό που βλέπεις, έτσι δεν το λες. Την εξυμνώ, που αυτό κανονικά πρέπει να καταγραφεί. Ναι. Καταγραφεί αυτό το ποίημα, mm-hmm. σαν ένα σύμνος για την πόλη. Ναι. Βλέποντας μια πόλη διαφορετική, στο τέλος, ας πούμε, γράφω κάτι άλλο και θα το διαβάσω για να κλείσουμε. Βεβαίως. Να μην όποιο σε, θέλετε, να μην σας κουράσω. Μπορείτε. Ναι. Αυτό το ποίημα ήταν μια αλήθεια όμως που την έγραφε. Ξέρετε, όταν ήμασταν στρατιώτες και φεύγαμε από την πόλη της Καβάλας, που τη λέγαμε Γαλάζια Πολιτεία, mm-hmm. Γαλάζια Πολιτεία την ονόμασε ο αείμνηστος καθηγητής μας, Λευτέρης Νεκρεπόντης, σε μια παιδική του συλλογή που έβγαλε και λεγόταν Γαλάζια Πολιτεία. Mm-hmm. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν Γαλάζια Πολιτεία. Αν πας στο κόκκινο φανάρι, mm-hmm. ένα πρωί Κυριακές και περπατήσεις στο Μόλο και υπάρχει γαλάζιος ουρανός και γαλάζια θάλασσα, πραγματικά βλέπεις το έντονο γαλάζιο. Και λες, mm-hmm. καλά, σε ποια πόλη ζω, πραγματικά είναι Γαλάζια Πολιτεία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ανεβαίναμε στην κορφή του Άγιο Σύλλα και βλέπαμε την πόλη να ξανοίγεται mm. και ήμασταν στρατιώτες, συγκινιόμασταν. Υπήρχε μια συγκίνηση. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Βλέπαμε την πόλη μας, αυτή mm. που αγαπούσαμε. Ήταν μια πόλη που την αγαπούσαμε πάρα πολύ. Όμως αυτή η αγάπη δεν μένει για πάντα. Mm-hmm. Αλλάζουν τα πράγματα. Έχει αλλάξει πολύ, έτσι, η Καβάλα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μάλλον όχι προς το καλύτερο, έτσι. Όχι. Δυστυχώς. Λείπει πολύ η ποίηση από την πόλη μας και από την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εδώ το πέρασα εδώ, mm-hmm. το πέρασα εδώ. Ας το πω και αυτό. Βεβαίως, να το ακούσουμε. Αυτό εδώ. Ας το πω. Εκφράζω μια πικρία, αλλά είναι αλήθεια όμως. Mm-hmm. Δεν είναι ίδια. Φτάνοντας ψηλά στην κορφή του Άγιο Σύλλα, βλέπεις την πόλη να ξανοίγεται. Στο γαλάζιο να πνίγεται της θάλασσας και του ουρανού. Μια πόλη που τόσα χρόνια μέσα σου κρατούσες. Όμως δεν είναι η ίδια. Ποτέ δεν είναι η ίδια. Ποτέ δεν επιστρέφεις σε ό,τι η παιδική σου ψυχή στο μέταλλο της μνήμης χάραξε. Αυτό εκφράζει όλη την νοσταλγία σας για την παλιά Καβάλα, έτσι, που δεν υπάρχει. Είναι πολλά τα ποίηματα και τα πεζά και σε αυτή την συλλογή και καταπιάνεστε και με άλλα θέματα. Δηλαδή, σε ένα είδα ότι μιλάτε για τα προσφυγόπουλα στον Εύρο, για παράδειγμα. Έτσι, και γι' αυτά έχουν το δικαίωμα στο όνειρο. Και εσείς, παιδί προσφυγικής οικογένειας, αυτό σας αγγίζει, έτσι. Επειδή είμαστε παιδιά προσφύγων, έχουμε μια αδυναμία στα προσφυγόπουλα. Βέβαια. Έχουν και αυτά δικαίωμα στο όνειρο. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι τέτοια η πληθώρα των ποιημάτων, έτσι, και τα διάφορα... Τα θέματα, η θεματολογία με την οποία καταπιάνεστε. Εμένα μ' άγγιξε πολύ και η θαλάσσια πορεία, και αυτό είναι έτσι μια ποιητική εικόνα. Θαλάσσια πορεία είναι. Θα σας πω και το. Ναι, αδικό, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει άπλετος χρόνος, ναι, για ποίηση. Ναι. Οπότε και να λιγάκι να ξεφύγουμε, ναι, από τον χρόνο, ναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, τη θαλάσσια πορεία τη διάβασα από ένα βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή που με έστειλε ο μεγάλος ποιητής Καβάλας, ο οποίος τώρα ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι γύρω στα 85 χρονών. Ο πρόδρομος Μάρκοβλου. Λοιπόν, και μετά στείλε, γιατί είμαστε και φίλοι. Mm-hmm. Και διάβασα κάποια αποσπάσματα. Αυτό το είχα διαβάσει. Πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Η αφήγηση ήταν ενός του κυρίου Τσιπλάκη, που ήταν πρόεδρος της Καλλιράχης. Καπνεργάτης. Και ο γιος του, ο Γιώργος, ήταν φίλος μου, πέθανε ο γιος του. Mm-hmm. Ηλεκτρολόγος, είχε τελειώσει σχολείο εργοδικών, ένα πολύ καλό παλικάρι. Ο Γιώργος Τσιπλάκης. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Λοιπόν, διάβασα αυτό το κείμενο και πραγματικά συγκλονίστηκα. Το έγραψε ο καπνεργάτης έτσι πως το ένιωθε. Mm-hmm. Απλά.
Και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ναι, ναι. Ο που είναι μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, από αυτό το ποίημα ήθελε να κάνει μια ταινία. Mm-hmm. Να το καταδείξει αυτό με μια ταινία. Πραγματικά δηλαδή είχαν φύγει ολόκληρο τόλο από βάρκες. Ναι. Με απεργούς. Η θάση καπνεργάτες απεργοί, έτσι. Θες να το διαβάσω. Λοιπόν, ξέρετε, θα κάνουμε. Ναι. Θα πούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά η θαλάσσια πορεία των καπνεργατών από τη Θάσο που, ναι, ήρθαν στην Καβάλα για να διεκδικήσουν, ναι, τα δικαιώματά τους. Ναι. Έτσι. Επειδή είναι πραγματικά υπέροχο, θα μας το διαβάσετε ολόκληρο. Και, ναι, επειδή θέλω έτσι ακριβώς να κλείσει, ναι, η εκπομπή, πριν, ναι, το διαβάσετε, εγώ θα αποχαιρετήσω, έτσι, θα καληνυχτήσω τους τηλεθεατές για απόψε και θα ανανεώσουμε φυσικά όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά σήμερα θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας αφήσουμε με ένα υπέροχο κείμενο, ναι, του καβαλιώτη λογοτέχνη του, ναι, Χρήστου του Κεραμίδη, που τον ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που ήταν απόψε εδώ. Ευχαριστώ. Οπότε, ναι, ο λόγος σε εσάς. Ναι, αυτό το κείμενο εγώ δεν άντεξα, το πήρα και το δούλεψα και το έβγαλα ποιητικό. Το διασκεύασα κατά κάποιο τρόπο και το έκανα ποιητικό. Έδωσα δηλαδή μια ποιητική εικόνα. Είναι μια ποιητική εικόνα, σε πεζό λόγο. Λοιπόν, επειδή όμως σέβομαι τους δημιουργούς, τον πήρα τηλέφωνο, τον τηλεφώνησα και του το έστειλα. Τον πρόεδρο μου, τον Μάρκο. Κύριε πρόεδρο, με το λέω. Μάλλον δεν με αφήνει να το λέω, κύριο. Με λέει πρόεδρο, θα με λες. Λέω εντάξει. Πρόεδρο, με το λέω, το έγραψα. Έτσι όπως έδωσε μια ποιητικότητα. Να το περάσω στο βιβλίο μου. Με λέει πέραστο. Αρκεί όμως να γράψει, λέει πηγή. Λέω φυσικά θα γράψω πηγή. Βέβαια, το αναφέρεται. Πηγή Ακτίνε Απόλεως. Mm-hmm. Πρόδρομος Μάρκου, το έγραψα και μέσα. Και θα το διαβάσω. Έτσι ακριβώς λοιπόν θα κλείσουμε την, ναι, εκπομπή. Θα το διαβάσω, ναι. Θαλάσσια πορεία. Θαλάσσια πορεία. Καβάλα. Φλεβάρης του 1929. Του χάραμα, οι θάσιοι καπνεργάτες σαλπάρισαν από το νησί με προορισμό το λιμάνι της πόλης και τα γκρίζα βράχια της ακτής. Ήταν οι ομίχλοι πυκνοί. Εωρούνταν πάνω από τη θάλασσα και από τις κεραμοσκεπές που κάλυπταν τις υγρές πέτρινες καπναποθήκες. Κόντευε μεσημέρι. Πάνω σε εκατοντάδες μουτουράκια και βάρκες άρχισαν να εμφανίζονται οι αδύναμες μορφές των απεργών. Οι μαύρες σημαίες ανέμιζαν στα πλεούμενα. Ένα πανδαιμόνιο από κρότους μηχανών, από συθήματα και κραυγές κυριάρχησαν στο λιμάνι. Διεκδικούσαν το επίδομα ανεργίας που οι καπνέμποροι διανόμου ήθελαν να καταργήσουν. Τους είχαν χαρακτηρίσει παραγωγούς από τα λίγα δέντρα που είχαν για το λάδι της χρονιάς. Οι εργάτες της Καπνεργατικής Ένωσης πλημμύρισαν τους δρόμους και τις παραλίες. Παρότριναν τους απεργούς να μπουκάρουν στο λιμάνι. Υπήρχε εντολή από την αστυνομία και το λιμενικό να παραμείνουν οι βάρκες μακριά, να μην πλησιάσουν στις προκυμαίες και αν χρειαστεί να βυθιστούν. Από τα υψώματα των προσφυγικών συνοικισμών ξεχύθηκε ποτάμι ο κόσμος και η απειλή τους αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Παρέδωσαν το ψήφισμα στον νομάρχη και αποχώρησαν. Πηγή Ακτίνε Απόλεως, ανέκδοτο του πρόεδρου μου Μάρκογλου. Αφήγηση του καπνεργάτη από την Καλλιράκη Θάσου, Θεόδωρο Τσιπλάκη.